Ωραία, καλησπέρα ρε παλικάρια. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Πολύ ωραία. Το μαλλί τι έχει δει, πάει σε όλο επίπεδο πάλι. Το δικό μου το μαλλί, γιατί είναι. Α, κοίτα τι ωραίο που είναι αυτό το κερατάκι. Αν μας ακούει ένας άνθρωπος, να προσέχει. Να το, βγήκε μπροστά το κέρατο. Είναι σημαδιακό. Είναι σημαδιακό. Ο ανάδρομος ο Ερμής έφυγε και άφησε κάποια υπολείμματα, θέλω να σας πω, αγαπημένοι ακροατέ του Star FM. Λοιπόν, να πούμε ότι ξεκίνησε το ραντεβού στις 4. Αμέ. Δεν είμαστε μόνοι μας όμως. Όχι, θα έχουμε και παρέα σήμερα. Και όχι μόνο σήμερα, αλλά όλη την εβδομάδα. Oh, yeah. Να μην σας τα πούμε όλα μαζί και σας αγχώσουμε. Τέλος πάντων, να τα πούμε σιγά σιγά. Μην αγχωθείτε. Εδώ είμαστε μέχρι τις 6, τώρα αγχωθείτε. Αγχωθείτε. Καλά να πάθετε. Δεν φταίμε εμείς, τα παράπονά σας στο Star FM. Μέχρι τις 6, να πούμε τα φιλιά μας. Γεια σας, μας λέει η Αναλίνα. Ωραία, είμαστε μια μόλις μας έστειλε, γεια σας. Να τα. Στο live λοιπόν, μας εδώ τα βλέπουμε όλα. Και Άκη Τσακίρη στη ρύθμιση του ήχου, η Βάσο Καλαργύρου και για σήμερα. Δίνεται η Βάσια Πανοπούλου στο live μας σελίδα μας στο Facebook. Τα social media της εκπομπής λοιπόν. Στο Facebook, ραντεβού στις 4. Παύλα Star FM 97,1. Ήρθε, σε πήρε τηλέφωνο. Κάτσε, έρχεται ακόμα. Στα Τέμπη, κόλλησε στα διόδια. Ωραία. Τα social media λοιπόν, στο Facebook μας βρίσκεται στη σελίδα ραντεβού στις 4. Παύλα Star FM 97,1. Και μας βλέπετε και live στη σελίδα μας στο Facebook από το στούντιο του Star FM 97,1. Στο Twitter και στο Instagram. Ραντεβού στα RFM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το hashtag ραντεβού στα RFM σε όλα τα social media, στις φωτογραφίες σας, στα βίντεό σας, στις ιστορίες σας, όπως κάνουμε και εμείς στα προσωπικά μας social media, έτσι, για να γίνει ένας πανικός. Σήμερα λοιπόν δεν θα είμαστε μόνοι, θα έχουμε παρέα. Θα είναι μαζί μας ο Βασίλης Ιδέρης, θέλω χειροκρότημα. Το κοινό μας, αν είναι έτοιμο να καλχάσει, παρακαλώ. Που ανήκει πλέον στο δυναμικό της Σίγανος Music, να πούμε. Oh yes. Και θα μας παρουσιάσει και το ολοκαίνουργιο τραγούδι. Ήρθες ξανά. You came ξανά. Back. Είναι ας πούμε όπως έκανε η Άντζελα Δημητρίου το κάνω comeback. Εδώ τώρα το λέμε με αντρική φωνή, Βασίλη Σιδέρης. Καλύτερη ποιότητα βέβαια. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί με τις 6 που να πούμε πάρα πολλά. Αλλά πριν πάμε και πούμε όλα αυτά που έχουμε να πούμε, θέλω να ακούσουμε. Να μην κάνουμε ένα πρόμο τι θέματα έχουμε σήμερα. Και τι, επειδή σαν σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου. Κόσμου και όχι μόνο ολονών Δημήτρης Μητροπάνος. Ναι. Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό. Άντε να ξεκινήσει ένα Δημήτρη με Μητροπάνο. Με το τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου που έχει βγάλει μαζί με τον Στέφανο Κορκολή. Οπότε έτσι για να τον θυμηθούμε δεν τον έχω ξεχάσει ποτέ. Όχι είναι, ποτέ. Αλλά έτσι γιατί σαν σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μας Δημήτρης Μητροπάνος έτσι να ακούσουμε το τραγούδι. Άντε να τα ακούσουμε.
Λοιπόν. Τι ωραίο αυτό το χαλί που έχουμε. Έτσι μόλις συνειδητοποίησα ότι η φωνή μου είναι σε άλλο διάστημα. Έτσι. Γιατί... Σε ποιο διάστημα, σε ποιο γαλαξία βρίσκεσαι, εκτός από το σούπερ μάρκετ γαλαξίες που πηγαίνουμε και ψωνίζουμε. Επειδή μιλάω κάθε μέρα, λες να είναι. Επειδή μιλάω συνέχεια. Βούλο το κίτσι λίγο, αγάπη μου. Όλοι πήρε, 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 πήρε. Και πήρε, 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 πήρε. Αχ, τι ωραία, πέρα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό πρόμο, λοιπόν, τι έχουμε σήμερα. Πάρα πολλά έχουμε σήμερα. Έχω να σου πω, λοιπόν, ποιο διάσημο ηθοποιό ανέφερε σε συνέντευξή του ότι με τον Πέτρο Φιλιππίδη, λέει, όταν ήμασταν νέοι, αγωνιούσαμε αν η Ρούλα Κορομιλά θα κάνει κάτι. Τι είναι, θα κάνει κάτι με κάποιον από τους δύο. Δεν ξέρω. Άκου τώρα αγωνία, θα τα πούμε όλα αυτά. Επίσης, ένα θέμα το οποίο έβγαλε η ομάδα του thisisjustlife.gr, πατάσω την υπογεννητικότητα για μία ακόμη φορά στο προσωπικό μου blog. Και μπράβο στο This is Just Life. Η επιστήμη σε συμβουλεύει να βλέπεις πορνό πριν το πρώτο ραντεβού. Μπράβο στο mentor του This is Just Life. Εγώ είμαι αυτός, δεν χρειάζεται να εκθιάζουμε. Δεν χρειάζεται να εκθιάζουμε, πάμε παρακάτω. Η επιστήμη, λέει, σε συμβουλεύει να βλέπεις πορνό πριν από το πρώτο ραντεβού. Ετοιμαστείτε, ε! Μάλιστα, τι για να σου πει έτσι. Να κάνεις το πρώτο τα κατάκα για να γίνει και το τα κατά μετά. Λοιπόν, έχουμε συνέντευξη έδωσε η Πολίνα στην Σάσα Σταμάτη και στην εκπομπή Ουλαλά στον Sky και λέει ότι εμένα θα με θάψετε, λέει, με το ροζ μπικίνι. Δεν μπορώ να κάνω άλλα πράγματα, θα μείνω αιωνίως έφηβη. Φυσικά μιλάει για τον remix που έγινε με την νέα εκτέλεση, μάλλον που έγινε με τον Τους και την Πολίνα με τον μπικίνι. Πάρα πολύ ωραία, θα το έχουμε σιγά σιγά εδώ πέρα να το εκφιάσουμε. Να πάει καλοκαίρι βασικά, γιατί περιμένουμε, γιατί το έχω κάνει intro. Αλλά να πάει λίγο καλοκαίρι, γιατί με αυτά τα σκαμπανεβάσματα που μας κάνει μία ο καιρός, μία χθες συννεφιά, μία σήμερα ήλιο, αύριο λέει πάλι συννεφιά. Μετά πάλι ήλιο και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε 26 βαθμούς, κανείς δεν ξέρει τι να φορέσει. Επίσης, η Μάγδα Τσέγκου δίνει μετά από 6 μήνες από την αποχώρησή της από τον Sky, δίνει συνέντευξη και αναφέρει ότι ο Γιώργος Αυτιάς μου έμαθε, λέει, πως ό,τι λάμπε δεν είναι χρυσός. Το έχουμε και ηχητικό να το ακούσουμε. Έδωσε στον Μένιο Φουρτιώτη, στην εκπομπή του Μένιου Φουρτιώτη, βασικά στο Έψιλον. Είπε, βέβαια, από κάποια πράγματα. Αυτιά. Ναι, δεν φύγανε τσακωμένοι τώρα. Έλα, μην τα λέμε τώρα όπως θέλουμε. Δεν φύγανε τσακωμένοι. Απλώς η Μάγδα δεν μπορούσε άλλο να κάνει πρωινό. Ήθελα να κάνει κάτι διαφορετικό η γυναίκα. Μετά από τόσα χρόνια στην πρωινή ζώνη, 4 ώρα το πρωί, γιατί είναι ακαδημαϊκής φύσεως το πρωινό του Sky, θέλω να σας πω με τον Γιώργο Αυτιά. Όταν ξεκινάς στις 6 ώρα πρέπει να είσαι στις 4 εκεί. Που σημαίνει ότι ξυπνάς στις 2 για να φτάσεις το Φάληρο στις 4. Εμείς τα ξέρεις τόσα χρόνια εκεί. Ωραία, πέρασα. Επίσης σου έχω 10 συνδυασμούς ζωδίων που είναι καταδικασμένοι να αποτύχουν. Αχ, αυτό θέλω να, θέλω να τα ακούσω, θέλω να τα ακούσω πάρα πολύ στην προκειμένη περίπτωση. Αλήθεια δηλαδή, το έχω ανάγκη. Το έχεις ανάγκη πολύ. Το έχω ανάγκη σε πολύ. Φάει. Εγώ θα σου πω ποια χώρα βλέπει περισσότερα τηλεόραση. Α, το καλό. Ναι. Να σκάσω είμαι πια. Δεν σου λέω. Δεν κάνουμε λίγο, δεν κάνουμε λίγο. Όχι, δεν σου κάνω πλάκα να σου ξεφύγει. Θέλω να. Αλλά και έπρεπε να πει μετά. Η τάδε, αλλά θα το πω μετά. Θα δώσουμε μια συμβουλή για αυτού που είναι αντικοινωνικού πώ μπορούν να κάνουν δημόσιες σχέσεις. Οι αντικοινωνικοί πώ γίνεται να κάνουν. Ναι, αντικοινωνικό να είναι ο άλλο, του δίνουμε εμείς συμβουλές στο να κάνει δημόσιες σχέσεις. Α, μάλιστα. Έτσι. Θα πούμε για την κόντρα που είχε η Φέσκο Δά με του Ράδιο Αρβίλα. Έλα, εντάξει, κόντρα και εσύ. Έλα τώρα, εντάξει. Επίσης η Ράδιο Αρβίλα κλείσανε 10 χρόνια, έτσι, και το Σάββατο θα έχουν live εκπομπή επαιτειακή των 10 χρόνων. Να τα πούμε και αυτά. Μάλιστα. Μετά τους 10 με Κοσμίτσους. Θα σου πω ποιο είναι το δημοφιλές ποτό το οποίο αδυνατίζει. Έτσι, για να μπει στην παιδιά, μου είχε απαγορεύσει ο γιατρός το αλκοόλ μέχρι το καλοκαίρι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα όμως. Ναι, γιατί έχει μπει σε διαδικασία να δυνατίζει εσύ και σε πειράξει μόνο το δίκτυο. Όχι, αλλά μου έχει μείνει μια επέμβαση και μέχρι τότε δεν μπορώ να πιω. Μην τα κάνετε αυτά τώρα και μιλάτε για ποτά. Για το αγαπημένο αυτό νησί και για τον αγαπημένο αυτό σύζυγο. Ποιο νησί και ποιον σύζυγο. Στη Ρόδο, λοιπόν, ο οποίος κρύφτηκε μέσα στην ντουλάπα και περίμενε τη γυναίκα του. Γιατί την περίμενε την ντουλάπα και δεν πήγε στο σαλόνι. Στη σερβάντα δίπλα να πάρει και πόζα. Την πάτησε. Περιμένοντας τη γυναίκα του. Δεν περίμενε, δεν είδε τη γυναίκα απλά του. Αυτά θα τα πούμε όλα μετά, θα τα σχολιάσουμε όλα μετά. Τώρα, θέλω να σε πάω σε ένα θέμα όμως πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή. Τα social media της εκπομπής μας. Τα πάμε καλά από την αρχή. Πότε τα πούμε. Καλησπέρα, ραντεβού στις 4. Καλώς ήρθατε στον Star FM. Τι κάνετε, είμαι ο Άκης Τσακίρης. Κάνουμε εδώ και 6 μήνες μαζί εκπομπή. Λοιπόν, 6 μήνες. Όπου είδε πω περνάει. 30 του μηνό κλείνουμε του 6 μήνε και πάμε στον επόμενο. Αν μα ακούει η διοίκηση, μα ξαναπροτείνει καθημερινό, κάνουμε κάτι διαφορετικό. 3 φορέ την εβδομάδα, μια φορά την εβδομάδα. Δεν θα τα έξω άλλο καθημερινή. Καθημερινό. Θα σου πει καθημερινό. Καθημερινό, εδώ.
Εφημερινά να τα λέμε. Πάμε σε μια δυσάρεστη είδηση όμως αρχικά. Νεκρός βρέθηκε στο σπίτι του γνωστός ηθοποιός, ξένος ηθοποιός, να τα πούμε αυτά, έτσι μην ταράζεστε πολύ. Νεκρός βρέθηκε λοιπόν μέσα στο σπίτι του στο Άσβιλ της Βόρειας Καρολίνας, ο Χάρι Άντερσον. Ο γνωστός ηθοποιός λοιπόν έφυγε από τη ζωή στα 65 του χρόνια, χωρίς ακόμα να έχουν διευκρινιστεί τα αίτια του θανάτου του. Ο Άντερσον γεννήθηκε στο Νιούπορτ το 1952, μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη, ενώ στην εφηβεία μετακόμισε με την οικογένειά του στο Όρεγκον. Στα 90 του χρόνια έμαθε πολύ καλά και την τέχνη του ταχυδακτυλουργού, πραγματοποιώντας συνεχώς παραστάσεις στους δρόμους. Είχε δεκάδες εμφανίσεις στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, ενώ ο πιο γνωστός του ρόλος, τώρα θα καταλάβετε για ποιον λέμε, ήταν ο ρόλος του δικαστή Χάρι Στόουν στην τηλεοπτική σειρά Night Court. Νυχτερινή δίκη. Το έπαιζε η ΕΡΤ πριν από χρόνια εδώ. Είναι κυρία Καλαργύρου για να το... αυτός, εδώ. Ναι, ναι, εγώ το διάβασα, το πρωί, το είδα, κατάλαβα ποιος είναι. Σαν φυσιογνωμία, ναι, σας φαίνεται, ναι. Ναι. Και λοιπόν, έφυγε νέος σχετικά, 65 χρόνων, παιδιά, έτσι, είναι νέος άνθρωπος. Νέος, να πούμε όμως την καλησπέρα μετά από όλα αυτά και στον Αντρέα και στον Βασίλη που μας ακούνε. Γεια σου, Αντρέα και Βασίλη. Στείλτε μας τα μηνύματα, όπως είπαμε, στη σελίδα μας στο Facebook, όπως και στη live μετάδοση μπορείτε να σχολιάσετε. Καλά, εδώ σχολιάζει ο κόσμος εδώ πέρα, να το. Live μετάδοση. Τι λένε, τι λέει ο κόσμος. Μέσα σε αυτά τα ζώδια λέει θα είναι Ταύρος Λέων. Δεν ξέρω, θα σας πω σε λίγο, Αναλίνα. Λέει επίσης, επειδή δεν απαντάτε στο τηλεφωνικό κέντρο, παιδιά, μια χαρά τηλεφωνικό κέντρο έχουμε. Μήπως παίρνετε κάπου λάθος. 2-2-3-0-46-7-25, το τηλέφωνο εδώ. Πατάτε το 7 και μιλάτε με την Βάσο Καλαργύρου μέσα για να μας βγάλει μετά στον αέρα. Λέει, επειδή είναι μέρα μνήμη στο Μετροπάνου, βάλτε και τον χιονάνθρωπο, λέει. Και να σας αφιερώσω σε όσους είναι. Να το αφιερώσω, λέει, σε όσους είναι παγοκολόνες. Τι εννοεί παγοκολόνα. Πρέπει να μας τα αναλύσει αυτό η Αναλίνα. Πάρε μας ένα τηλέφωνο να μας το αναλύσει τι σημαίνει παγοκολόνα για σένα, Αναλίνα. Αλλά μέχρι τότε θα παίξουμε και τον χιονάνθρωπο, βέβαια. Εννοείται ότι θα το παίξουμε. Να πούμε ότι μπορείτε να μας ακούτε μέσα από τους 97,1 όσοι είστε εδώ στη Λαμία και μας ακούτε από τα ωραία σας έτσι ραδιόφωνα. Όσοι είστε εκτός Λαμίας μπορείτε να μας ακούτε μέσα από το tvstar.gr πατώντας web radio, αλλά και το live 24 και το e-radio φυσικά πατώντας στα αρθέμα 97,1. Και επειδή με ρωτάνε πολύ για τη live μετάδοση, μένει στη σελίδα μας στο Facebook η live μετάδοση μετά το τέλος της εκπομπής, αλλά αν εσείς, επειδή το Facebook τρώει περισσότερα δεδομένα από το YouTube πια. Με τα βίντεο του. Ναι, αν είστε αποδεδομένα, καλύτερα μπείτε και στο κανάλι μου στο YouTube, στο Άκη Τρακύρης. Ανεβαίνει η εκπομπή εκεί, να τα λέμε και αυτά. Όπως και τα περισσότερα μας θέματα θα τα βρείτε και στη σελίδα μας στο Facebook και γενικότερα μέσα από τη live μετάδοση για να ακούσετε ακριβώς τα θέματα τα οποία είπαμε μέσα στην ημέρα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Στο Instagram έχει γίνει ένας χαμός με όλα αυτά που ανεβαίνουν. Χριστέ μου, τι ανέβασες πάλι, κάτι είδαμε το είμαι αλλού. Ανέβασα με τις αγαπημένες μου μέλισσες, ναι. Τα φιλιά μας στο Χρήστο. Γεια σου Χριστομάστορα, πρωτομάστορα. Ένα βιντεάκι έτσι ωραίο, μπείτε να το δείτε. Τι ωραίος που ήταν ο Χρήστος Μάστορας σαν παρουσίαστης στα Mad Walk. Ήταν ωραίο. Εγώ θα τον ήθελα και σε μια εκπομπή του Mad Walk, από την αλήθεια. Μου αρέσει πάρα πολύ εμένα, αν με ρωτάς. Ναι, να τα ακούμε έτσι... και αυτά, είναι πολύ ωραίο. Είναι έτσι, sexy. Τι είναι? Sexy και πίσω αντέξει. Και περνάει και ένα μήνυμα στο τέλος να πούμε το βίντεο κλιπ. Ότι οι χοντρές τα έχουν, ότι οι χοντροί άνθρωποι είναι οι καλύτεροι. Έτσι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, όχι. Στηρίζω, στηρίζω. Ότι δεν μετράει τόσο πολύ η εξωτερική εμφάνιση και πρέπει να κοιτάμε και άλλα πράγματα. Ναι, αλλά από το περιτύλιγμα θα ενθουσιαστείς. Ναι, αλλά Ναι, αλλά με το περιτύλιγμα μετά θα ξενερώσεις και θα θες να βρεις κάτι το οποίο θα σε γεμίζει 100%. Ναι, αλλά με το γνωστό αυγουλάκι δεν είχε αυτό το περιτύλιγμα και σου έλεγε ότι κάτι έχει μέσα, δεν θα το έτρωγες το απ' έξω για να πάρεις το μέσα, άρα θα το φας το απ' έξω την αρχή. Ευχαριστώ. Πάμε σε ένα γρήγορο μουσικό διάλειμμα. Πάμε σε ένα γρήγορο μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Τι θα ακούσουμε, να ακούσουμε λίγο μέλισσες ή με αλλού, το ναι.
Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο αγαπημένο σας και αγαπημένο μας ραδιοφωνικό ραντεβού στις 4. Με παρέα λίγο πριν το, το διαφημιστικό διάλειμμα των 4.30. Παίρνετε οι αγαπημένοι μας ακροατές εδώ στο τηλέφωνο του σταθμού 2231046725. Έτσι βέβαια παιδί μου, για να μας πείτε μια καλησπέρα, κάτι. Να συμμετέχετε και εσείς, να ακούσουμε και μια δεύτερη φωνή. Όπως ακούμε τη φωνή της Αναλίνας. Σακύρι, τέλος πάντων. Ναι, αλλά ακούμε και την Αναλίνα τώρα. Αναλίνα, καλησπέρα. Ω, να τι. Τρελή και εσύ δεν είσαι καλά. Τι γίνεται, ε? Πολύ καλά. Πολύ καλά. Ναι. Να τα. Καλά έκανες. Πες μας τραγούδι να το βάλουμε πιο μετά, ποιο θες. Ναι, για τις παγωκολόνες. Για τις παγωκολόνες, μάλιστα. Αυτά θα τα πούμε εκτός αέρα. Ναι. Το Never Give Up τη Σία. Ναι. Ωραία, okay. Τέλεια. Αναλίνα, λοιπόν, θα το βάλουμε σε λίγο, γιατί τώρα έχουμε άλλα έτσι τραγούδια να ακούσουμε. Μείνε συντονισμένη μέχρι τις 6. Για να ακούσεις και το τραγούδι που θέλεις. Να σε καλά. Φιλάκια. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Να πούμε ένα καλησπέρα στην Σοφία από τη Στυλίδα. Έτσι. Την αγαπημένη μου Σοφία. Φιλάκια Σοφία, να πω να την ευχαριστήσουμε εδώ πέρα που μας έστειλε τώρα μήνυμα, που μας ακούει. Σοφία, ταλεντάρα, συγγραφέας, έχει γράψει βιβλιάρα. Έχει συνεργαστεί και με τον αγαπημένο μας τον Άκη το Δίξιμο. Α, πρέπει να αμέ, και ετοιμάζεται και για καινούργια πράγματα. Θα την έχουμε και εδώ μόλις τα ετοιμάσει. Σοφάκι, φιλιά. Είναι παιδί μου. Στυλίδα, καλλιτεχνικό, είναι. Είμαστε όλοι καλλιτέχνε. Καλλιτέχνες, μην ταινίσει. Όχι, δεν είναι μην ταινίσει. Δεν θέλαμε να πάρει με μην ταινίσει. Πώς μπέρδεψες τη Μαρία Κάλλας με τη μην ταινίσει 4.30 την Τρίτη του 17 Απριλίου. Πάμε, σας παρακαλώ, σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Σήμερα, σήμερα, δεν είμαστε. Ναι, σε έχω δει και τις άλλες μέρες. Πάμε, διαφημίσεις και επιστρέφουμε μουσικά. Άμα μας το βγάλει τα δικαιώματα, θα το σου πω εγώ. Γλυκούλα. Καθόλου. Πάμε τώρα. Επιστροφή από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Επιστρέψαμε. Τα φιλιά μας, την αγαπημένη μας Αναλίνα. Ξέρεις, μας παίρνει λίγο και μας αποσυντονίζει. Αμέ. Μας λέει τα δικά της. Εδώ η Σοφία λοιπόν απαντάει. Καλή εκπομπή, παιδιά, σας αγαπάμε. Να το. Όλοι στη Λίδα συντονίστηκε σήμερα. Να τα. Έτσι. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 6 να πούμε να υπενθυμίσουμε λίγο τα social media της εκπομπής. Η σελίδα μας στο Facebook, ραντεβού στις 4, στάρτα με 97,1. Μπορείτε εκεί και να μας βλέπετε με εικόνα. Θα βγάλω τα μπρατσάκια εγώ, ξέρεις. Ξεμπρατσώθηκε. Γιατί κάνει ζέστη σήμερα. Πες το παιδί μου σαν να είσαι ρουμελιώτικα, ξεμπρατσώθηκε. Κάνει ζέστα. Θα πω. Ουί ζέστα, μάνα. Όπως είναι αυτή η φωτογραφία όταν έχει κάψωνα που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο που είναι το άγαλμα της ελευθερίας χωρίς τα παραπάνω.
γυμνό. Και κάνει έτσι. Και γράφω από κάτω, ή ζέστα μάνα μου. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα τώρα, αλλά θα πάμε σε ένα συγκεκριμένο μουσικό διάλειμμα. Τον αγαπάτε εδώ στη Λαμία και εμείς τον αγαπάμε πάρα πολύ και θα τον έχουμε σύντομα εδώ μαζί μας. Ο λόγος για τον Γιάννη Τάσιο, ο οποίος έχει επιστρέψει δυναμικά και ανανεωμένος με ολοκένουργιο τραγούδι που έχει τίτλο «Όλα να τα αλλάξω». Όλα να τα αλλάξω. Όλα να τα αλλάξω. Θέλω να τα αλλάξω κι εγώ όλα. Και στίχους του Κωνσταντίνου Ταγαδούλια να πούμε. Είναι επιτυχία του Γιάννη Τάσιο, ακούγεται δυνατά σε όλα τα ραδιόφωνα και στα κλαμπ που έχουμε ακούσει. Τώρα, ειδικά το Πάσχα, έγινε ένας πανικούλης. Πανικ, πανικ. Έγινε ένας πανικός με το «Όλα να τα αλλάξω». Λοιπόν, πριν λίγες μέρες ολοκληρώθηκαν και τα γυρίσματα να πούμε του βίντεο κλιπ. Πάλι στη σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ταγαδούλια. Μπείτε να το δείτε και το βίντεο κλιπ. Πολύ συγκίνηση πέφτει στο βίντεο κλιπ. Δάκρυο Τάσιος εδώ. Δάκρυ, γιατί τον αφήνει αυτή και τα λοιπά και τα λοιπά και γίνεται... Περιμένετε λίγο, ως παιδιά να το συζητήσουμε λίγο, ποια νορμάλ γυναίκα θα αφήνει τον Τάσιο? Καμία. Έμα δηλαδή πραγματικά, άρα η κοπελιά ήταν ανώμαλη. Όχι βρε παιδί μου, εντάξει, κάτι θα της έκανε, δεν γίνεται. Ο Τάσιος. Ναι. Κάτι ήθελε αλλαγή ο Τάσιος, αυτή δεν ήθελε και ξεμπερδεύτηκαν λίγο τα πράγματα. Αλλά πέφτει συγκίνηση. Όταν μπερδεύονται τα πράγματα εσύ κλαίες, εγώ νευριάζω. Μα γι' αυτό δεν παίρνω ακριβά τα σάκια στο σπίτι. Παίρνω αυτά τη λαϊκή για να τα έχω να σπάω, τουλάχιστον τα νεύρα μου. Όταν τα πράγματα είναι μπερδεμένα εξ αρχής, προσπαθώ έτσι να τα λύσω, αν δεν τα λύσω. Με βριάζω. Λοιπόν, κυκλοφορία από το Music Records να πούμε. Γι' αυτό και εσύ παίρνει τα πτυνά τα σάκια, να τα ξέφτιανα. Ωραία. Τα πλαστικά. Α, όχι, εγώ παίρνω τα άλλα τα Γιάννη να θέλω το. Αυτό. Αυτό. Πάμε να ακούσουμε το όλο που θα αλλάξω το αγαπημένο Γιάννη Τάσιο. Θα τον έχουμε μαζί μας. Να σύντομα. Πάμε και σε Star Sports μετά τον Γιάννη Τάσιο, κυρία Καλαργύρου. Θα προλάβουμε, θα είμαστε εντός χρόνου. Όχι, κάτσε να φύγουμε. Όχι, να γυρίσουμε. Εντάξει. Να μην τους εντάξει. Τόσο πολύ. Άντε καλά. Πάμε, όλα να τα αλλάξω. Γιάννη Τάσιο.
Όλα θέλω να τα αλλάξω. Τι ωραίο. Όλα θέλω να τα αλλάξω. I want to change everything. Κοίτα, κοίτα πόσο θέλει να προσπαθήσει για αυτή τη σχέση αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή. Θέλει να προσπαθήσει. Ναι. Γιατί σου λέει όλα θέλω να τα αλλάξω από την αρχή να γνωριστούμε κτλ. Καταλαβαίνεις ότι το θέλει όλο αυτό. Αλλά το θέλει, άλλη, το θέλει, το θέλει. Αλλά η άλλη τον παράτησε. Σαν δεν τρέπεται. Μα ποια κλείνει τώρα την πόρτα στα μούτρα στο, στο Γιάννη τον Τάσιο, ρε παιδιά. Δηλαδή αν είναι δυνατόν, τέλος πάντων. Καλά, τα παραπονά μας. Λοιπόν, όχι να σου πω κάτι. Στην κυδεμόνα μας. Λοιπόν, πάμε μέχρι τις 6 να πούμε. Ωραία. Το πάμε 4 φορές. Να το συνειδητοποιήσουν όταν το τραβήξουν αυτό ο κόσμος. Και πάμε λοιπόν σε αυτό που σου προλόγησα. Η επιστήμη λοιπόν σε συμβουλεύει να βλέπεις πορνό πριν από το πρώτο ραντεβού. Μάλιστα. Το ακούσαμε και αυτό. Δεν έχουμε και το τα κατά. Δεν το σκέφτηκα. Γιατί να το έχουμε αυτό. Να το βάλουμε από πίσω. Γιατί στο πορνό τι κάνει. Αχ, τον έπιασαν οι ζέστες, κυρία Βάσο Παλαδική. Το κάτι να γίνει με αυτό το παιδί. Γιατί με έπιασαν οι ζέστες. Εξήγησε το μου λίγο γλυκούλα καθόλου. Για πες μου, μιλεμόνι, ναι. Μιλεμόνι εγώ. Ναι. Όχι, δα. Ο πιο χαμογελαστός άνθρωπος που υπάρχει είμαι. Τι. Τι, δεν όχι είμαι. Όχι εδώ τίποτα. Όχι, ότι δεν είσαι ο πιο χαμογελαστός άνθρωπος. Εντάξει, και εσύ τώρα είσαι και εσύ με τις μέρες σου. Να τα λέμε. Καλά, όπως όλος ο κόσμος, βέβαια, παιδί μου, δεν είναι. Καλά, όλος ο κόσμος έτσι είναι. Ναι. Λοιπόν. Άμα μου το ανοίξει, θα σα το πω. Αλλά θα μου το ανοίξει όπου να είναι, λογικά. Α, δεν το ανοίγει. Λοιπόν, να πούμε και ναι, λίγο ένα, έχω ένα θέμα λίγο εδώ πέρα με τα τεχνικά μου. Θα μου το ανοίξει. Ωραία, θα πούμε και την καλησπέρα μας στη Μαρία που μας ακούει από τη Λαμία. Να πούμε την καλησπέρα μας στην Αναστασία που μας ακούει από τη Λίδα. Να πούμε. Από όχι από τη Λίδα, από καμένα. Ναι, γιατί αν ήταν η Αναστασία από τη Λίδα θα την ξέραμε, ας πούμε, για παράδειγμα. Κατάλαβε. Είπα Μαρία από Λαμία και Αναστασία από καμένα. Καμένα. Η Αναστασία, η γνωστή Αναστασία. Έτσι. Ωραία, πηγαίνουμε σε ένα θέμα γιατί εγώ δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να με πάω πουθενά. Θέλω να σε πάω στο και δεν ξέρω γιατί. Σε ποια χώρα βλέπει παραπάνω περισσότερο τηλεόραση. Να το. Ποιος λαός λοιπόν δεν αφήνει το τηλεκοντρόλ από τα χέρια. Ποιος. Το κάνει για να το πάει να πάρει ένα ποτήρι νερό που το παιδί μου, καταλαβαίνεις. Γιατί δεν το αφήνει, είναι τη τηλεόραση πολύ. Μάλιστα. Περίπου 3 ώρες λέει περνούν μπροστά στην τηλεόραση τηλεθεατές μέσω ώρα ανά τον κόσμο. Ενώ πόσο? 3 ώρες. Μόνο, λίγο είναι. Τι λίγο, βέβαια. Δεν μπορώ να περάσω 1 ώρα τηλεόραση. Λοιπόν, εδώ 3 ώρες, παιδί μου, δεν είναι το ενημερωτικό κομμάτι του ΣΤΑΚ Εθνικής Ελλάδας το βράδυ. 8:30 με 10 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. 10 με 12 έχουν πει. Δεν είναι το μας βλέπουν, δηλαδή. Όχι, σας παρακαλώ λίγο. Λοιπόν, ενώ ο κόσμος που παρακολουθεί τη τηλεόραση έχει μειωθεί, υπάρχουν ορισμένοι λαοί που συνεχίζουν ακάθεκτοι και είναι φανατικοί. Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Eurodata TV. Πιανού. Γιατί δεν είμαστε και τυχαίοι. Είναι το Eurodata TV. Eurodata. Οι πολίτες στη Βόρεια Αμερική. Πώς λέμε γεροντάματα, Eurodata. Μάλιστα, πάλι σε μένα πήγε η κουπέντα. Μόλις σου το έπαιζε, το είπα εγώ. Α, συγγνώμη. Λοιπόν, οι πολίτες στη Βόρεια Αμερική παρακολουθούν 4 ώρες, ενώ ακολουθούν οι Βραζιλιάνοι και οι Ρώσοι. Ναι, Βραζιλιάνοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο. Σαν τι άλλο, μίλησε μας λίγο. Όχι, πες μας λίγο, σαν τι άλλο να κάνουν οι Βραζιλιάνοι. Με 3 ώρες και 49 λεπτά. Ενώ η χώρα με τις λιγότερες ώρες μπροστά στην τηλεόραση είναι η Κίνα. Με μόλις η Κίνα δεν μπορούν, δουλεύουν. Δεν μπορούν να τρέχουν όλη μέρα οι Κινέζοι. Ξεκάθαρα. Ενώ η πτώση της τηλεθέασης σημειώνει ποσοστά ρεκόρ, η χρήση του διαδικτύου αυξάνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, κυρίως λέει λόγω του εισόδου νέων χρηστών από την Ινδία και την Κίνα. Είδες. Αυτά γίνονται. Πάντως καταλήξαμε στο γεγονός ότι περισσότερη τηλεόραση βλέπουμε στη Βόρεια Αμερική και στη Βραζιλία. Ναι. Έτσι. Και στη Βραζιλία. Και στη Βραζιλία. Δηλαδή το Βραζιλιάνι, η Βραζιλιάνικη τηλεόραση τι πρόγραμμα ας πούμε να έχει. Κάποιος να χορεύουν σάλτσα συνέχεια. Όχι, το Βραζιλιάνικο που υπάρχει. Τα Βραζιλιάνικα τα σύρια, ναι, σωστά. Αλλά ήθελα να σου πω και το άλλο. Το φυλά στην ανάπηρη, δηλαδή μπορεί να το παίζουν σε επανάληψη, ας πούμε. Μαρία τη γειτονιά. Να τα τώρα. Καλά να πάθει που μα στέλνουν οι ακροτέ μηνύματα. Πε τον Άκη λένε ότι είμαι το πιο γλυκό κορίτσι. Ποιο το λέει αυτό. Τα λέει η Αναστασία από τα καμένα βουλή. Είπα εγώ το αντίθετο, μάνα μου. Με είπε μη λεμόνι. Α, για σένα λέει ότι. Φίλη σου είναι. Αναστασία, και σε κάποιε εκτίμηση, κορίτσι μου. Φίλη σου είναι, τι θα έλεγε. Ποιο ξέρει τι λένε από πίσω. Δεν είναι υπερβολικό, δεν είναι λίγο κομμάτι να βλέπει 4 ώρες τηλεόραση. Και θα το ξαναπώ. Από τι 8.30 έως τι 12 που είναι το νυχτερινό μα δελτίο που έχουμε όλη την ενημέρωση δεν είναι 4 ώρες, είναι παραπάνω. Άρα είναι λογικό να βλέπει. Συντονιστείτε, από τις 8.30 έως τις 12 έχουμε πολύ full πρόγραμμα. Είναι αυτό που βλέπω εγώ δηλαδή, γιατί είμαι σπίτι, αλλιώς δεν προλαβαίνω άλλο. Και θα σε πάω λοιπόν σε αυτό που προλόγησα, ότι η επιστήμη σε συμβουλεύει. Να τα βλέπει τι περνάω. Ναι. Να τα βλέπει ο κόσμος.
Όλα εδώ πληρώνονται. Η επιστήμη, οι αμαρτίες στην επόμενη ζωή. Η επιστήμη λοιπόν σε συμβουλεύει να βλέπεις πορνό πριν το πρώτο ραντεβού. Ετοιμάσου, θα σου πω κάτι ωραία site. Σε πρόσφατο άρθρο της Επιπέμπτη. Δεν είναι τελείνε και τα λοιπά. Τι. Δεν, δεν βλέπεις πορνό. Όχι. Δε... Άρα δεν κάνεις πρώτο ραντεβού. Πάρτα. Λοιπόν, σε πρόσφατο αίμα. Εδώ το είχα, δεν μπορώ. Ξηρασία. Ξηρασία, ένα, μια σταγόνα εδώ, μια σταγόνα εκεί, μια σταγόνα παραπέρα. Ούτε πολύ ρίγες την πεφική τι ήταν, άταν. Έχει αλλάξει τελείως το κλίμα. Σα χαρά. Ούτε μια πιτελίδα σε ένα βράχο. Θέλω να πεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Κάνει ένα βράχο γεμάτο πέταλι. Λοιπόν, με αυτό το κούνημα. Σε πρόσφατο άρθρο, λοιπόν, της Independent, αναφέρεται ότι βάσει ερευνών έχει διαπιστωθεί πως το αν δει κανείς πορνό πριν από το πρώτο ραντεβού, τον βοηθάει, λέει, στο να είναι πιο κοινωνικός, να επιδιώκει περισσότερο, λέει, τη γνωριμία με μια γυναίκα και τελικά αυξάνει τις πιθανότητες να υπάρξει και δεύτερο ραντεβού ή συνέντευξη μαζί της. Δηλαδή, τάκα, 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 μπαμ πριν τη γνωρίσετε και θα έχετε συνέχεια. Αν δεν τα κατάκα, δεν θα έχετε συνέχεια. Δεν μπορώ να το πω περισσότερο. Σύμφωνα λοιπόν με το συγκεκριμένο άρθρο, σε τρεις μελέτες, δεν έγινε ούτε μία ούτε δύο, τρεις, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 246 ετεροφιλόφιλοι άντρες, μεγάλο ποσοστό αυτών εμφανιζόταν πιο ανοιχτή σε νέες γνωριμίες. Ναι, γιατί έχουν ξαλαφρώσει άνθρωποι. Μας ακούνε και από τη μαγευτική Αθήνα, λένε. Α, η Γιώτα. Η Γιώτα είναι η κοπέλα λοιπόν που ήταν στη σχολή, στη γραμματεία που σου έλεγα, που με έστειλε αυτό γιατί δεν το κάνεις live με τον Βοτρίνη που έγραφες. Και λέω, το έχω ηχητικό για την εκπομπή. Σύμφωνα λοιπόν με το συγκεκριμένο άρθρο, είπαμε ότι εξετάστηκαν 248 ετεροφιλόφιλοι άντρες και μεγάλο ποσοστό αυτών εμφανιζόταν λέει πιο ανοιχτοί σε νέες γνωριμίες και κοινωνικές επαφές, αφού είχαν ξαλαφρώσει προφανώς. Είχαν παρακολουθήσει όμως πριν πορνό. Γιατί το πορνό είναι και μια χαλάρωση, να τα λέμε και αυτά. Πιο αναλυτικά, στην πρώτη μελέτη που έγινε σε άτομα που είχαν δει ερωτικό περιεχόμενο, παρουσίασαν λέει μια υποσυνείδητη σεξουαλική διέγερση. Φαντάζομαι την υπογεννητικότητα. Δηλαδή. Κάτι που τους έκανε, λέει, πολύ πιο τολμηρούς, λέει, στην επικοινωνία τους με άτομα του αντίθετου φύλου, σε σύγκριση με τα μέλη μιας άλλης ομάδας, στην οποία δεν δόθηκε πρόσβαση σε ροζ ταινίες. Στις επόμενες δύο μελέτες, οι συμμετέχοντες ήρθαν σε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με άγνωστες νεαρές γυναίκες και οι ερευνητές κατέγραψαν πως οι αλληλεπιδράσεις όσων είχαν δει πορνό με αυτές τις γυναίκες ήταν πολύ πιο άμεσες και άνετες. Ποιο είναι όμως το τελικό αποτέλεσμα αυτής της νέας έρευνας? Οι δύο αυτές έρευνες λοιπόν έδειξαν πως οι άντρες που είχαν δει πορνό πριν το ραντεβού ή τη συνάντηση με μια άγνωστη γυναίκα ήταν πιο ανοιχτοί στο να μιλήσουν και για τον εαυτό τους και για να αποκαλύψουν προσωπικές λεπτομέρειες, αφού είχαν αποκαλυφθεί από μόνοι τους πριν, κάτι που δημιούργησε λίγο κλίμα οικειότητας και θετικές αντιδράσεις από τις γυναίκες. Άρα μην πείτε ότι τυφλώνει, κοινωνικοποιεί. Πάμε λοιπόν, Star Sports και μουσικό διάλειμμα. Δεν τυφλώνει το τέτοιο, δεν τυφλώνει κάτι άλλο. Πάμε σε όταν βλέπεις πορνό δεν θα κάνεις αυτό που είπαμε. Star Sports και μετά, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Είπαμε ότι το πορνό κάνει κάτι το οποίο λένε ότι τυφλώνει. Δεν τυφλώνει, κοινωνικοποιεί. Αυτό. Πάμε παρακάτω.
Όπου κοίτα πώς περνάει η ώρα, 4:53. Για το γίνοντα θέλω να μας προδοποιείς λίγο εδώ πέρα. Παιδιά, συγγνώμη, μου ήρθε και το βγάλα από μέσα μου, τι θέτε. Να πάθουμε κάτι, ένα δαχτυλίδι, ένα κάτι. Ένα τι? Ένα δαχτυλίδι. Πες το, ένα όπαλα ρε παιδί μου, με αυτό το ριάνδα και όλα. Όπα, ρε. Το δαχτυλίδι μου αρέσει, γιατί έχει πολλά ρόγκα, τα αρέσει και τώρα το πω άνετα. Πού μπορεί να το πει άνετα, μέχρι τώρα, μην κορδευόμαστε μεταξύ μα 17 τα πριν. Λοιπόν, τώρα δεν μου μα είναι εδώ στι 4. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μα τον αγαπημένο Βασίλη Σιδέρη. Αλλά πριν. Είμαι σίγουρη ότι είναι συντονισμένο και ακούει. 100%. 100%. Βάζω στοιχήματα. Λίγο μετά τι 5 θα είναι εδώ μαζί μα για να μα παρουσιάσει και το καινούργιο τραγούδι. Το ήρθε ξανά. You came back. Το κάνω εγώ αγγλική version. Από τη Σιγάνο Music. Oh, yes. Ήρθε ξανά. You came back. Θέλω να σε πάω όμω πριν τον Βασίλη Σιδέρη. Σε έναν πολύ αγαπημένο άνθρωπο. Δικό μου. Πας. Προσωπικά δικό μου. Χρωστάω πολλά σε αυτή τη γυναίκα. Θέλω να το πω. Ιρωνικά το λες. Όχι, καθόλου. Ναι, okay. Όχι, καθόλου δεν το λέει ειρωνικά. Ναι. Καθόλου δεν το λέει ειρωνικά. Όχι, νομίζω ότι πας να πεις κάτι. Για πες μου, άντε, όχι, συνέξει, θέλω... να το δούμε. Μα άκου, μάνα μου, όμως πριν πεις. Έλα, μάνα, όπως μάνα, έλεγε η γιαγιά μου, πού τη γλώσσα στο μυαλό σου, μάνα μου, πριν μιλήσεις. Αχ, αυτό το κάνω πάντα, αγαπημένα μου. Θα τσακωθούμε πάλι. Είναι ο Ερμής. Είναι ο ανάποδος, αλλά πέρασε. Ξέρεις ποιος μας μάτιασε. Αυτός από τη γνωστή εταιρεία στη γωνία στο ιδιώτης. Α, μάλιστα. Αυτός μας μάτιασε. Αυτός. Θέλω λοιπόν να σε πάω στην... Μόνο έτσι, λίγο. Γιατί δύο μέτρα τα παιδιά. Και οι δύο μαζί μην αφώνες. Ωραία. Τα λες μόνη σου. Την έχω εκπαιδεύσει κυρίες και κύριοι. Θέλω να πάμε λοιπόν στην αγαπημένη Μάγδα Τσέγκου. Η οποία έδωσε μια καταπληκτική συνέντευξη, αυτή εννοούσα. Ναι, κατάλαβα. Τώρα, πάει κύριε. Λοιπόν, θέλω να πάμε στην Μάγδα Τσέγκου, η οποία έδωσε μια πάρα πολύ καλή συνέντευξη στο Epsilon TV και, και στα αποκαλυπτικά με το Μένιο Φουρτιώτη, η οποία μιλάει 6 μήνες μετά την αποχώρησή της από τον Sky, 6 μήνες λοιπόν μακριά από την τηλεόραση και μακριά από τον Γιώργο Αυτιά, τι δηλώνει για τη συνεργασία της με τον Γιώργο Αυτιά και όλα όσα της έχει μάθει. Επίσης, χαρακτηρίζει, μιλάει για δύο πρόσωπα, τηλεοπτικά πρόσωπα, τα οποία λείπουν τώρα από την τηλεόραση. Γιατί με κοιτάς με αυτά τα γουρλωμένα μάτια. Όχι, περιμένω να πεις, βρε παιδί μου. Ξαφνιάστηκα, συνέβη κάτι να πανικοβληθώ. Όχι, τίποτα. Ωραία. Μα περιμένω να πει ένα θέμα, τον ακούμε που μιλάει... το σύλλογο. Πού προσοχή τώρα γύρισες, εσύ στο Facebook ήσουν. Όχι, αφού απαντάς στους ακροατές, τι να κάνω. Τα φιλιά μας. Μιλά, απαντά. Απαντά στο αν είχε κάποια άλλη πρόταση από τον Sky. Έτσι. Και μιλάει για την αγάπη της, για τις καταδύσεις, για την πίστη στο Θεό και πολλά άλλα. Μια αποκαλυπτική συνέντευξη με τη Μάγδα Τσέγκου. Πάμε να πω.
εδώ είμαστε λοιπόν. Ευχαριστούμε τον αγαπημένο Βασίλη Σιδέρη που ήταν εδώ μαζί μας. Mm-hmm. Το ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Να πούμε ότι η συνέντευξη με τον Βασίλη Σιδέρη θα είναι διαθέσιμη αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής στο web radio του Star FM, στο tvstar.gr, πατώντας την εκπομπή ραντεβού στις 4. Και εκεί θα δείτε όλες τις υπόλοιπες συνεντεύξεις που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, από την αρχή της εκπομπής μέχρι σήμερα. Και επίσης από το προσωπικό μου κανάλι στο YouTube, Άκης Τσακίδης. Λοιπόν, να πω τα φιλιά μου στον Αριστοτέλη που μας ακούει και στον Γιώργο. Αριστοτέλης, τι ωραίο όνομα. Αριστοτέλης. Ουνάσης. Δεν κάνει τέλης. Γιατί δεν ξέρω. Τέλης τι πιτέλης. Τέλης ή δεν τέλης. Έματα που αστείτε μάγκας. Λοιπόν, να πούμε ότι μπορείτε να μας παρακολουθείτε live μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook. Ραντεβού στις 4 Παύλα Star FM 97,1 όταν φυσικά είμαστε στον αέρα. Έτσι. Δεν κάνετε κανένα στήριο και παρακολουθείτε. Δεν θα είμαστε. Δεν θα είμαστε. 4-6 μόνο. 4-6. Τις υπόλοιπες μέρες έχουμε και μια έτσι προσωπική ζωή. Λοιπόν, και επίσης μην ξεχνάτε το Instagram και το Twitter της εκπομπής Ραντεβού Star FM. Χρησιμοποιήστε το hashtag Ραντεβού Star FM σε όλα τα social media, στις φωτογραφίες σας, στα βίντεό σας, στις ιστορίες σας, οπουδήποτε θέλετε εσείς. Να μας πείτε κάτι στις καταστάσεις σας στο Twitter, στο Facebook, παντού. Πείτε μας ποιος θέλετε να είναι ο επόμενος καλεσμένος που θα έχουμε εδώ στο στούντιο του Star FM 97,1. Να πούμε ότι και αύριο θα έχουμε παρέα. Και την Παρασκευή θα έχουμε παρέα. Και την Πέμπτη. Και την Παρασκευή. Φίστηκα. Όλη η εβδομάδα γεμάτη, παιδιά. Κλείσαμε πια. Δεν μπορώ, είμαι κλεισμένος. Ολοκληρώθηκε. Ολοκληρώθηκε. Λοιπόν. Εγώ το έχω πει, θα φύγω χορτασμένος από αυτό το σταθμό αυτή τη σεζόν. Έχω κάνει τα πάντα. Κουβέντα. Έχω κάνει τα πάντα, ναι. Δηλαδή. Αυτή η ωραία πελέστα. Ναι, εγώ το έχω πει ότι αν φύγω από αυτό το σταθμό θα φύγω χορτασμένος. Έτσι. Λοιπόν, yeah. Πάμε όμως να φορτάσουμε και διαφημίσεις, γιατί κάποιοι έχουν δώσει τα χρήματά τους εδώ για να διαφημιστούν. Μας εμπιστεύτηκαν. Και να το κάνουμε όμορφα και ωραία. Πάμε λοιπόν σε ένα διαφημιστικό και διάλειμμα. Να επιστρέψουμε με μια Ανατάσα Θεοδωρίδου, ποτέ δεν έφυγα από εδώ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Έτσι.
πώς περνάει τόσο γρήγορα η ώρα, γιατί φτάσαμε το τελευταίο μας μισάωρο, το καταλαβαίνεις αυτό. Όχι, είναι 3η 17 Απρίλη. Α, να πω σήμερα ότι έχει γενέθλια. Γι' αυτό σου λέω τόση ώρα, πήρε το τέσσερι σου λέω την ημερομηνία. Σήμερα γενέθλια ο αγαπημένος μου πατέρας. Χρόνια πολλά! Πατέρα, χρόνια πολλά. Σ' αγαπώ πάρα πολύ. Γίνεται 40 πλάς, δεν λέμε. 40 πλάς. Εντάξει. Κάπου εκεί. Εντάξει. Α, παιδιά, να με ακούγομαι εγώ εδώ μεταξύ. Ακούγομαστε και παράλληλα, ναι. Ναι, συγγνώμη, εγώ φταίω. Να πούμε την καλησπέρα μας και στον Βασίλη. Good evening, Βασίλη. Και στον Γιώργο. Good evening, Γιώργο. Και μας βλέπει κιόλας παράλληλα, σίγουρα μας βλέπει κιόλας. Να πούμε ότι μπορείτε να μας ακούσετε μέσα από το 97,1 όσοι ακούτε από τα ραδιόφωνα, εδώ στη Λαμία δηλαδή. Όσοι ακούτε από το ίντερνετ κτλ. TVstar.gr πατώντας web radio, αλλά και το live 24 και το e-radio φυσικά. Και τώρα θα σε πάω στα ζώδια που σε είπα πριν. Η φίλη μας η Ειρήνη. Φυσικά. Φυσικά. Λοιπόν. Θα ήταν πάρα πολύ ωραία, δεν έβγαινε όλο το Star έτσι. Φυσικά. Η Λένα εδώ, η Μαρία στο κεντρικό. Φυσικά. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε τα ρελιτικά γεγονότα του Star. Λοιπόν. Όχι, η fan club της Ειρήνης και της Μαρίας. Ναι, ναι. Φυσικά. Λοιπόν. Πάμε τώρα να δούμε σιγά σιγά 10 συνδυασμούς ζωδίων, λέει, που είναι καταδικασμένοι να αποτύχουν. Άκου τώρα τι συμβαίνει. Πες το μου αυτό, γιατί όχι μόνο εγώ θέλω να το ακούσω, μας το ζητάνε από την αρχή. Αμέ. Και μας έχουν κάνει, μας στέλνουν και συνδυασμούς. Από την αρχή ταιριάζει αυτό με αυτό. Κρυός, λέει η Μαρία Μουρατίδου. Μαρία με ποιον όμως. Λοιπόν, κρυός με καρκίνο, λέει εδώ. Πάθος με το τσουβάλι, λέει. Έρωτας με την πρώτη ματιά. Και όταν αρχίσει, λέει, να πριτανεύει η λογική, έρχεται η συνειδητοποίηση πως εσάς τους δύο δεν σας ενώνει τίποτα περισσότερο από ένα πολύ καλό σεξ. Μόνο αυτό κρυός και καρκίνος. Ταύρος με το ξόντι. Oh. Ναι, όπως το σύριαλ με την Πέγκη Σταθακοπούλου και τον Γιάννη Βούρο, που ολημερίς εχτίζανε το βράδυ γκρεμιζόταν. Ναι, αλλά αυτή είναι η μαγεία του το ξόντι, εντάξει. Ευχαριστώ. Άσπρο μαύρο, όνειρα δεν κάνω για εσάς τους δύο. Είστε τόσο διαφορετικοί, απρόβλεπτος ο ένας, σταθερός ο άλλος, δεν πάει ο άλλος. Περάστε καλά όσο αντέχετε. Αυτό. Γιατί όποτε μπλέκουνε με μένα, γυρίζω και λέω, όσο αντέξεις, καλά θα είναι. Όσο αντέξεις, κάτσε. Ναι, αλλιώς μετά γεια σας. Μάλιστα. Next. Δίδυμος με ηχθεί τώρα. Τα ψάρια. Τα ψάρια είναι πολύ συναισθηματικά. Γεια σου, Αναστασία. Μας βλέπει η Αναστασία από το live τώρα. Θα τα λέμε αυτά. Δίδυμος με ηχθεί. Τα ψάρια είναι πολύ συναισθηματικά καθόλου. Αλλά τέλος πάντων. Ο δίδυμος είναι με τις ώρες του. Είναι με τις ώρες του ο δίδυμος. Δεν αντιδρούν καθόλου με τον ίδιο τρόπο. Βασικά είναι το πρόβλημα πως ο δίδυμος θέλει την ελευθερία του και ο ηχθείς δεν αγαπά χωρίς να ζηλεύει. Ναι, αλλά άμα δεν ζηλέψει και λίγο, δεν έχεις και μια επιβεβαίωση, Βάσο Πελαργύρου. Μακριά και αγαπημένη. Μακριά και αγαπημένη, λέει η Βάσο Πελαργύρου. Εγώ θα πω. Συγγνώμη, γενικά... κάτι είπε η Βάσο Πελαργύρου. Μακριά. Μακριά η κολλημένη. Άμα δεν ζηλεύει όμως και λίγο, θα πεις δεν με. Εγώ θα πω μακριά γενικότερα από τους δίδυμους. Ναι, το επιβεβαιώνω. Αφού είστε μία ο Τίτος και μετά είστε η Πέγκη Σταθακοπούλου. Ναι, ναι, παιδιά, δεν είναι. Παιδιά, θα σας τα πω εγώ, λέει η Μαρία. Το... Συγγνώμη, εδώ ο Γιάννης. Εγώ και δοσκόπο δίδυμο, έτσι. Εδώ ο Γιάννης, ο... και εγώ χωροσκόπο δίδυμο. Και Σελήνη στην Παρθένα. Τριπλό το κακό σε μένα. Το ξώτης με οροσκόπο δίδυμο και Σελήνη στην Παρθένα. Δεν ξέρω αναλυτικά τώρα, μην μου τα λες. Να είναι καλά για συμπίλιο. Εδώ λοιπόν, λέει ο Γιάννης, το ξώτης και βάζει κάποια κεράκια κάτω. Επειδή μετά θα πιούμε καφέ, δεν θέλω να σου πω ότι κάποιο φωτικό φάρμακο θα παίζει στον καφέ σου, Γιάννη. Και γελάς και δίπλα. Καρκίνος με εγώ καιρό. Αναστασία, πες μας λίγο το ζώδιο, γιατί δεν το θυμάμαι. Συγγνώμη, τον είπα. Καρκίνος με εγώ καιρό. Λοιπόν, άλλος ένας συνδυασμός που προκύπτει από μία σπίθα, η οποία εξελίσσεται, λέει, σε πυρκαγιά, ώσπου τους καίει και όλους και πάμε και άλλα. Σαρκική η φύση της έλεξης ξεκάθαρα. Παιδιά, τι θετικά πράγματα αυτά στο ζωδιακό κύκλο. Λέμε Παρθένο. Το λιοντάρι γοητεύει, λέει, με την αυτοπεποίθηση και τη χάρη του. Ο Παρθένος είναι φιλότιμος και δουλευταράς. Η ρήξη θα έρθει με φόρα όταν ο Παρθένος θα αρχίσει να λέει επίμονο στο λιονταράκι πως κοίταξε να δεις, δεν είσαι τέλειος, πρέπει να διορθωθείς. Τέλος παιχνιδιού, προφανώς. Hello, how are you? Παρθένος με κρυό. Η μακροπρόθεσμη. Σας έχει πάρει μονότρομο τους Παρθένους. Η μακροπρόθεσμη συμβατότητα είναι σπάνια σε αυτό το ντουέτο, καθώς ο αυθορμητισμός και η περιπετειώδης φύση του κλασικού κρυού σπάει τα νεύρα στον σχολαστικό Παρθένο. Στην αρχή παθιάζονται που είναι διαφορετικοί, αλλά μετά θα προσπαθεί να αλλάξει ο ένας τον άλλον. Το επιβεβαιώνω για τους Παρθένους. Για τον κρυό δεν το ξέρω. Ζυγός με εγώ καιρό. Αν συναντηθούν, θα αρέσουν ο ένας τον άλλον αμοιβαία.
Συνήθως δεν συμβαίνει βέβαια, καθώς ο ζυγός εκνευρίζεται με το γεγονός ότι εγώ καιρός νιώθει τόσο επιτυχημένος και το δείχνει. Σε κάθε περίπτωση είναι ζωδιακά σύμπατη. Ο ζυγός πιέζεται αφόρητα με το αιμονικό οργανόγραμμα του εγώ καιρού, δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Και λέει τώρα εδώ, η Μαρία, τα τοξοτάκια είναι πολύ καλά, αρκεί να μην τα πληγώσεις. Ευχαριστώ Μαρία, στήριξέ με. Σκορπιός με τοξότη, γιατί άμα με πληγώσεις, άστο. Τη δέκατη εντολή θα ζήσεις. Σκορπιός με τοξότη τώρα. Ο τοξότης πιέζεται, προφανώς, και ο σκορπιός πιέζει, προφανέστατα. Αυτή είναι η φύση τους. Μαθηματικά ακριβής η αποτυχία στον ερωτικό τομέα. Καθώς η ένταση θα είναι μεγάλη και κανείς δεν θα περνάει καλά. Είναι πολύ καλά μαζί ως φίλοι ή συνεργάτες. Οπότε άστο να μείνετε φίλοι, δεν υπάρχει ελπίδα καμιά. Καρκίνος με τοξότης. Πω δράμα, αβάσταχτο. Οι φίλοι σας θα δεινοπαθήσουν. Εκτός ελέγχου μονίμως, σχέση καταδικασμένη να είναι on-off. Γουστάρετε πολύ ο ένας τον άλλον και υπάρχει ερωτική έλξη, αλλά θα γίνει απιστία. Σχεδόν μπορώ να σου το υπογράψω αυτό. Είστε πολύ ίδιοι για να ταιριάξετε. Εγώ καιρός. Ναι, γιατί ο καρκίνος με τον τοξότη είναι απέναντι, γι' αυτό είμαστε. Εγώ καιρός με ηχθεί. Ο εγώ καιρός που, αν παρατηρήσεις, έχει τον ανθρωποδιώκτη τελικά, είναι πραγματιστής. Οπότε ο συναισθηματικός. Ναι. Οπότε ο συναισθηματικός ηχθείς θα σκεφτεί πως αυτό το πλάσμα μπορεί να τον ισορροπήσει. Όταν ο καθένας αρχίσει να είναι και πάλι ο εαυτός του, θα καταλάβει πως θέλει πολλή δουλειά για να γεφυρωθεί το χάσμα. Καλά, εννοείται πως όλα είναι πιθανά και δυνατά, αρκεί να το θες. If you want. Yes. Μάλιστα. Για μένα τίποτα καλό δεν είπε. Να τα λέω. Γιατί για μένα. Μα κατά κανένα ρούχησε. Μόνο για τον δίδυμο. Δίδυμο θα το έγραψε, κάτσε να δει. Αυτό. Λοιπόν. Πολύ ωραία, παιδιά. Εδώ δεν σήμερα. Εδώ δεν στη γράφε. Δεν είναι η φωνή σήμερα. Κύριε Γιάννη, δεν θα περάσετε καλά απόψε το απόγευμα. Δεν βγαίνει καθόλου, αλλά εδώ θα είμαστε. Ένα τεδροτάκι έχουμε ακόμα. Τίποτα δεν μα έγινε. Αύριο κάτι θα κάνω με τη φωνή. Τη βελτιώσω. Λοιπόν, κάνε γαργάρες με λεμόνι, έτσι έλεγε ο μπαμπάς μου. Ακούσαμε Θανάση Περιβολιώτη. Όχι, τώρα θα. Δελτίο. Δεν είμαι ο Θανάση Περιβολιώτης, είναι ο κύριος Ζαγκότσης και σήμερα. Ο κύριος Ζαγκότσης. Ωραία. Star Sport. Κύριος Ζαγκότσης και σήμερα, λοιπόν, με το αθλητικό μας δελτίο, πάμε και επαναρχόμαστε. Εδώ είμαστε, αφού ακούσουμε και το αθλητικό μας δελτίο με τον Ζαγκότσι. Με τον Ζαγκότσι. Οπότε οι παιδιά, πότε πιστεύετε να σου δεχτεί αυτή. Θέλουμε αύριο, tomorrow. Αύριο, tomorrow. Λοιπόν, θα σου πω για την Ρόδο το. Πάντως να το σκεφτεί ο κύριος Περιβολιώτης, θέλω να πω για τον κύριο Καραγιάννη να κάνουν δίδυμο. Του πάει πάρα πολύ το 90 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις του κυρίου Καραγιάννη. Πάει, πάει. Λοιπόν, θα τα πούμε και αυτά, να κάνουν ένα δίδυμο.
Να σου πω αυτό που θέλω να σου πω για τον σύζυγο στη Ρόδο, ο οποίος κρίθηκε στην δουλάβα και περίμενε τη γυναίκα του, αλλά την πάτησε στο τέλος. Θα σου πω ακριβώς τι έπαθε. Αντίκριση ο κυριούλης. Ποινή κάθειρξης 11 ετών και 10 μηνών επέβαλε χθες το μεικτό ορθωτό δικαστήριο της ΚΟ σε ένα 46χρονο κάτοικο Καλυφιών που κρίθηκε ένοχος για απόπειρα ανθρωποκτονίας εις βάρος της ενδιαστάσεις σύζυγου του. Όλοι είχαν ξεκινήσει τη ρόδο στις 24 Ιουλίου 2017 στις 11 το βράδυ, όταν η σύζυγός του επέστρεψε από την εργασία της στην οικία της και αφού είχε ξαπλώσει τον καναπέ, αντιλήφθηκε ότι ο ενδιαστάσεις σύζυγός της είχε εισέλθει παραβιάζοντας παράθυρο στο σαλόνι και την περίμενε κρυμμένος στο παιδικό δωμάτιο μέσα στην τουλάπα. Έφερε στο δεξί στο παιδικό χέρι... δωμάτιο και όλα, τι ανομαλία. Έφερε στο δεξί του χέρι ένα μαχαίρι που είχε πάρει από την κουζίνα και στο αριστερό χέρι ένα λωστό το οποίο είχε ήδη ίδια κρυμμένο για την προστασία τη, άρα ήξερε τι γίνεται. Μου θυμίζει λίγο αυτή την ταινία. Δέκατη εντολή. Όχι, με την Λόπες. Τον νόμο. Αυτή την ταινία με την Λόπες που κρυβόταν από τον σύζυγό τη και πήγαινε. Αχ, αυτό που ήταν που είχε αμνησία. Όχι, που τα είχανε. Με το παιδάκι που της φερόταν βία ο σύζυγος και κρυβόταν και έφυγε από πόλη σε πόλη. Αχ, ναι, τη δείχνει το Μέγκα συχνά. Λοιπόν, κρατώντας... Ωραία, τέλεια, δεν θα μείνω ποτέ στο Σταρ Κεντρικής Ελλάδας, βλέπω Μέγκα. Πάμε. Πήδηξε πάνω ο σύζυγος, όρμησε πάνω στη γυναίκα του. Όταν αντιλήφθηκε το κίνητο να αντιστάθηκε και αμήνθηκε με ένα διακοσμητικό σπαθί σαμουράι που είχαν μέσα στο σαλόνι. Τότε άρχισε να καλύψει. Τον σαμάνο πρίγκιπα γύριζε ο κύριος. Το είχαν σαν διακοσμητικό, σου λέει. Στο παιδικό το δωμάτιο ή το τέτοιο. Στο σαλόνι, μεταφέρθηκαν μετά, καταλαβαίνετε. Άλλαξε το αποτέλεσμα. Ο περιμένουμενος τραυματίστηκε στο χέρι, όταν προσπάθησε να αφαιρέσει από τη σύζυγό του το σπαθί, ενώ καθώς έβγαινε από το σπίτι, την απείλησε πετώντας μάλιστα προς το μέρος της ξύλινες ανίδες. Με έναν καπλαμά έσπασε την πόρτα και ένα τζάμπι. Καπλαμά ακούω. Παιδιά, να πω κάτι. Τώρα, επειδή κατάλαβα ότι υπάρχει και παιδί, για να υπάρχει παιδικό δωμάτιο, από τη στιγμή που υπάρχει και παιδί, γιατί να μπαίνει σε τέτοιες αντιδράσεις και τέτοια πράγματα, τι να τα κάνεις αυτά. Τι να μην τα κάνεις. Το κατάλαβα. Είναι λογικό, ας πούμε. Ο άλλος να κρύβεται στην τουλάπα, να παίρνει άλλη το σπαθί σαμουράι, να παίρνει ο άλλος ένα άλλο μαχαίρι, να γίνονται. Το βρίσκεις λογικό. Προφανώς, πώς θα βγουν τα σύριαλ και οικογενειακές ιστορίες. Σας παρακαλώ. Δηλαδή, τι πιστεύετε, ότι το κοριτσάκι από το Λένι δεν ήταν πραγματικό κοριτσάκι κάποια στιγμή? Σας παρακαλώ. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά που οδηγήσατε. Φιλιά στη Μιρέλα, Παπαϊκονόμου. Στηρίχθηκε σε πραγματικά γεγονότα. Αλλά εντάξει, εγώ όταν υπάρχει παιδί στη μέση είμαι λίγο κάθετη, ρε παιδί μου. Είμαι λίγο κάθετη. Ναι, αλλά ξέρεις τι νιώθει. Και είχατε χωρίσει κιόλα. Δηλαδή, από τη στιγμή που έχετε χωρίσει, σταματήστε το εκεί να μην παίρνετε κι άλλου έτσι στο μέρο σα. Από πίσω, κατάλαβες. Ναι, αλλά ξέρεις ποια άλλη νιώθει. Παιδί, η Πολίνα, η οποία έδωσε μια πάρα πολύ. Είδε σύνδεση, γέφυρα. Δεν πω λέγε αυτό. Α, νιώθει παιδί με το παιδί. Κατάλαβα. Ευχαριστώ. Γέφυρα. Η Πολίνα. Σήμερα, παιδιά, μας μάτιασαν. Αν μας ακούει μια ξεματιάστρα κάτι. Τι ξεματράει, ξεματιάστρα. Κάποιος, βέβαια, παιδί μου, να ξεματιάζει. Μισό. Έλα. Το δεξί το αριστερό θα σου βγάλω. Και τα δύο. Τέλεια, θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα είμαι πάρα πολύ ωραίος. Και δεν θα έλεγε τι εκπομπή ραντεβού στις 4. Ραντεβού με το Φωνιά και την Τυφλή. Λοιπόν, η Πολίνα λοιπόν έδωσε μια πάρα πολύ όμορφη συνέντευξη στην εκπομπή της Άσα στα μάτια στον Sky. Δεν ξέρω τι γίνει σήμερα. Το ψάξουμε. Εγώ ξέρω τι συμβαίνει. Είναι η πρώτη φορά που ήρθα χωρίς καφέ στο κανάλι γι' αυτό. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, η Πολίνα ανέφερε πως δεν της λείπουν οι στιγμές επιτυχίας γιατί τις ξαναζεί. Ενώ παράλληλα σχολίασε και για την νέα εκδοχή του μπικίνι και τη συνεργασία της με τον Τους. Δεν μου λείπουν, λέει, αυτές οι στιγμές γιατί τις ξαναζώ και τις ζω ίσως και καλύτερα. Τώρα μπορούμε να εκτιμήσουμε κάποια πράγματα. Τότε γινόταν και λίγο βεβαιασμένα. Αυτά και άλλα πολλά θα τα ακούσουμε στο απόσπασμα από την εκπομπή Ουλάι.
Και έτσι έχει κάνει πολύ να, δηλαδή είδα το βίντεο κλιπ, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Όχι, καθόλου. Έτσι, είναι πιο όμορφη από ποτέ, μια χαρά στο βίντεο κλιπ. Και τρελή, έτσι αυτή την τρέλα την ωραία όμως. Ναι. Εγώ το πιστεύω ότι θα είναι καλοκαιρινό hit το μπικίνι ξανά με το remake της με τον Τους. Καλέ, όλα τα beats τα bar. Τα beats τα bar, πολύ μ' άρεσε. Τώρα θα ακούμε σε συνδυασμό, συγγνώμη, με τον Τους. Με τη φωνή του Τους. Λοιπόν, είναι ωραίο να γίνονται τέτοιες συνεργασίες. Γιατί θέλω να πω κάτι για έναν πολύ αγαπημένο φίλο και το ξέρεις. Και ο λόγος για τον Λούκα τον Γιώργο, γιατί σε λίγες μέρες κυκλοφορεί το δεύτερο μέρος της παιδικής ταινίας «Το μυστικό της νίκης», με τίτλο «Το μυστικό της νίκης 2, η περιπέτεια του Βίκτορα». Εκεί το ο Λούκας, μπράβο, γράφει τη μουσική και τους στίχους, τέλος πάντων, στην ταινία. Και αφορά την πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, συγγνώμη, και νιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει και τους φίλους του αυτή τη στιγμή που συμμετέχουν κιόλας την ταινία αυτή, τη Μαρία Πεγκατόρου, τον Δημήτρη Γκαρέζο και τη Μιρέλα Πάχου, και όλους όσους μάλλον έδωσαν κομμάτι της δικής τους ψυχής, τέλος πάντων, στη συγκεκριμένη ταινία. Να πάει πάρα πολύ καλά. Πολύ όμορφα. Μακάρι. Μπράβο, Λούκα, αγόρι μου. Good job, Λούκα. Ένα χειροκρότημα, γιατί κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα και το μήνυμα θέλει να περάσει είναι να φτάσει σε κάθε σπίτι και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, γιατί αφορά τα φαινόμενα παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και δεν πρέπει να το αφήνουμε και να το νάει έτσι. Πρέπει να το αναφέρουμε και να το διατυμπανίζουμε παντού. Μάλιστα. Όταν μας δίνεται η ευκαιρία. Και εμείς που έχουμε μια ραδιοφωνική εκπομπή και μας ακούει ο κόσμος, είναι μια ευκαιρία και καλή ευκαιρία να το διαδώσουμε. Λοιπόν, θα κλείσουμε με Λούκα Γιώργα. Αμέ, να κλείσουμε με Λούκα Γιώργα και εμείς να σας αποχαιρετήσουμε. Να σας αποχαιρετήσουμε, να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό. Το ραδιοφωνικό μας. Είχε ροή στην αρχή, δεν μπορείς να το καλοκαιρινήσεις. Το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Τετάρτη. Θα είμαστε καλύτερα, φαντάζομαι. Ευελπιστώ. Θα περάσουμε, ξέρεις. Θα έρθουμε κατευθείαν εδώ, θα περάσουμε να μας δουν και να μας μαθιάσουν. Θα πάμε αλλού για καφέ. Λοιπόν, θα πάμε όλοι μαζί. Και εγώ και εσύ και η κυρία Βάσο. Όχι, εντάξει, είμαι 83, δεν γίνεται να είσαι 20 πόντους. Τι είσαι, σκαμνάκι, υποπόδιο. Λοιπόν, Βάσκια Πανοπούλη στο μικρόφωνο. Και Άκη Τσακίρη, στη ρύθμιση του ήχου, η Βάσο Καλαργύρου. Μείνετε συντονισμένοι στο Star FM 97,1. Ακολουθεί, δεν υπάρχει σήμερα. Ακολουθεί η αθλητική ραδιοεφημερίδα τη Sport Day και σύνδεση με τον Α989 και τον Αντώνη Αντωνόπουλο. Και στην τηλεόραση του Star Κεντρική Ελλάδα. Στι 8.30 τα αναλυτικά γεγονότα του Star και στι 10 στέρια λόγια με τον Θανάση Μερτζάνη. Συνεχίζει ενημέρωση μέσα από τον Star FM 97,1 με τα μονόλεπτα δελτία ειδήσεων κατά τη διάρκεια τη νύχτα. 24ωρη ενημέρωση μέσα από το tvstar.gr. Ραντεβού αύριο στις 4. Η ενημέρωση ξεκινά στον Star FM 97,1 από τις 7 το πρωί. Και εμείς τα λέμε αύριο. Τα λέμε αύριο στις 4. Και μας με παρέα. Θα είστε συντονισμένοι από τα social media για να δείτε με ποιον θα είμαστε αύριο εδώ και θα τα λέμε. Μουα.